Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε Χριστό αδερφοί, πατέρες, σεβάσμοι και παιδιά τα οποία παρακολουθούν την εκπομπή μας. Να έχετε τη χαρά του Κυρίου πάντοτε, την αναστάσιμη χαρά στους δύσκολους πραγματικά χρόνους που περνάμε και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε βαρύνει. Η συνείδησή μας κατά κάποιο τρόπο πολεμιέται από πολλές μεριές για να την βουλιάξει μια δύναμη πονηρή και κακή. Αλλά ας έχουμε τα θάρρη μας στο Θεό και όσο αμαρτωλή και ανήμεθα, ας έχουμε την αισιοδοξία που μας δίνει ο Χριστός, διότι ο Χριστός κατέβηκε για μας τους αμαρτωλούς και όχι για τους δικαίους. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια προφητεία. Μια προφητεία του Ισαΐα που βρίσκεται στο 61ο βιβλίο του Ισαΐου, 61ο κεφάλαιο, και να ξέρουμε ότι ο Ισαΐας είναι ο μεγαλοφωνότερος συγγραφέας. Αν μας ρωτήσουμε τι απόδειξη έχουμε για το ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, θα προβάλλουμε τις προφητείες των προφητών. Πολλές προφητείες προφητών μιλάνε για το πρόσωπο του Μεσσία, του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Σε χίλιους τόνους μας λένε αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν ο Ισαΐας μια μεγάλη απόδειξη, μια μεγάλη δύναμη. Και τα γεγονότα των εσχάτων καιρών προφητεύονται στις προφητείες των μεγάλων και των μικρών προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και αυτά τα γεγονότα της χριστιανικής εποχής από την παρουσία του Χριστού στον κόσμο μέχρι τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού είναι αρκετά τοποθετημένα και κατανοητά για να μας αποδείξουν με περίτρανο τρόπο τι είναι ο Χριστός και πώς τον είδαν οι προφήτες προ-Χριστού. Αυτή λοιπόν η προφητεία του Ισαΐα, επενθαυμάσια προφητεία και αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη, αγαπητοί φίλοι, έχει ως εξής. Είναι το 61 κεφάλαιο, η στίχη 1 έως 9, του προφήτου Ισαΐα, του μεγάλου προφήτου Ισαΐα. Και εκεί μιλάει πλέον ο Μεσσίας και λέει «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, το οποίον έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντριμμένους την καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, καλέσε εν αυτών Κυρίου δεκτών και ημέραν ανταποδώσεως το Θεό ημών». Παρακαλέσε, παρηγορήσε δηλαδή, πάντας τους εν Σιών, δοθήνε της πενθούση της Σιών δόξαν αντισπονδού, άλυμα ευφροσύνης της πενθούση, καταστολήν δόξης, αντιπνεύματος ακηδείας και κληθήσονται γενναιέ δικαιοσύνης. Κλήτευμα Κυρίου εις δόξαν και οικοδομήσουσι ερήμους, εξηρημωμένας πρώτερον εξαναστήσουσιν και καινιούσι πόλης ερήμους, εξηρημωμένας εις γενεάς και ύξουσιν αλλογενείς ποιμένοντες τα πρόβατά των και αλλόφιλοι αρωτήρες και αμπελουργοί, εμείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε, υπουργοί Θεού, ισχύν εθνών κατέδεστε. Και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε, ούτως εκ δευτέρας κληρονομήσεστε την γην και εφροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών. Εγώ γάρ ημί Κύριος αγαπών δικαιοσύνην και όχι αρπάγματα εξ αδικίας. Και διαθήκην αιώνων της δικαίης διαθήσομαι και γνωστήσεσαι, γίνεται γνωστό σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς ότι επιγνώσε αυτούς ότι τιούτι εισήν σπέρμα ευλογημένων του Θεού και ευφροσύνη εφραθίσονται επί Κύριον.
Αυτοί οι στίχοι λοιπόν, θα τους εξηγήσουμε βέβαια απόψε όσο μπορέσουμε, διότι αυτοί, ειδικά οι τρεις πρώτοι στίχοι της προφητείας του Ισαΐα, μας έχουν τόσο πολύ καλά κατατοπίσει για το πρόσωπο και το έργο του Σωτήρος Ιησού Χριστού, ώστε είναι μια κινηματογράφηση της ζωής του, διότι λέει «Πνεύμα Κυρίου επί σε, ευαγγελίσαστε πτωχής, πιάσαστε του συντετριμμένου στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Καλέσε εν αυτόν Κυρίου δεκτών και ημέραν ανταποδώσεως το Θεό ημών. Παρακαλέσε πάντα στους πενθούντας, δοθήνε της πενθούσι σιών δόξιν αντισποδών, άλυμα εφροσύνης της πενθούσι, καταστολήν δόξης αντί πνεύματος ακιδείας, και θα γίνουν γενναίες δικαιοσύνης φύτευμα Κυρίου εις δόξαν». Είναι βέβαια μεταφρασμένη από το εβραϊκό κείμενο αυτό που είπαμε, και σε αυτή την προφητεία μιλάει πάρα πολύ προφητικά ο ίδιος ο Μεσσίας. Έστω και αν μας φαίνεται παράξενο, μέσα από το στόμα των προφητών λαλεί το πνεύμα του ίδιου του Χριστού, του Μεσσία. Και αυτό που λέει ο δούλος Κυρίου και συγχρόνως ο μονογενής και αγαπητός Υιός του Θεού. Στο 42ο κεφάλαιο του Ισαΐου μιλάει ο Θεός Πατέρας για τον Μεσσία, τον Χριστό, και όπως παρατίθεται ο λόγος εκεί στην Καινή Διαθήκη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Θεός Πατέρας λέγει για τον Μεσσία τον Χριστό στην αρχή του 42ου κεφαλαίου του Ισαΐα, «Ιδού ο πες μου, ον ηρέτησα, ο αγαπητός μου, εις ον ευδόκησεν ή ευδόκησεν η ψυχή μου». «Να», λέει ο Θεός Πατέρας, «ο δούλος μου, τον οποίον εξέλεξα». Ας προσέξουμε. «Ο μονογενής Υιός μου», συνεχίζει το ίδιο πρόσωπο, «στον οποίον έδωκα την εκλογή μου». Θα πει κανείς τώρα, πώς συνδυάζονται όλα αυτά τα πράγματα και τι παράδοξο πράγμα να μας λέει ο Θεός για τον Μεσσία, ότι δύο πράγματα αντίθετα βλέπουμε να εκφράζονται σε αυτή την προφητεία. Ότι ο Μεσσίας συγχρόνως είναι και δούλος του Θεού, αλλά είναι και ο μονογενής του Υιός. Θα πει κανείς, οι έννοιες δούλος και Υιός δεν είναι αντίθετες? Βεβαίως και είναι αντίθετες, αλλά πώς θα δεθούνε τώρα? Αν δούμε στον Απόστολο Παύλο, μας λέει ότι δεν είσαστε πια δούλοι του Θεού, αλλά είσαστε Υιοί του Θεού. Δηλαδή, πιστέ άνθρωπε, δεν είσαι πλέον δούλος, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά είσαι Υιός του Θεού. Αν λοιπόν για κάποιον άνθρωπο, σαν εμάς, είναι αντίθετο προς το δούλος, ο Υιός δηλαδή με το δούλο είναι δύο διαφορετικά πράγματα, άρα λοιπόν ο μονογενής Υιός, όταν λέει, πόσο μεγαλύτερη αντίθεση μας φαίνεται. Να, ο δούλος μου δηλαδή, ο γιος μου συγχρόνως που είναι και μονογενής και αγαπητός. Αλλά τι πιο περίτρανη απόδειξη ότι με το δούλος εδώ δείχνεται η ανθρωπότης του Χριστού. Ενώ με το Υιός ο μονογενής θέλει να μας δείξει ότι είναι ο Θεός, ο ένας της Τριάδος, ο Θεός αληθινός, ο οποίος
γεννήθηκε από τον Θεό τον αληθινό προπάντων των αιώνων, όπως έχουμε και εμείς στο σύμβολο της πίστεως. Το μέγιστο γεγονός είναι ότι ο Υιός του Θεού και Θεός έγινε άνθρωπος. Ο Κύριος δηλαδή με κάπα κεφαλαίο έλαβε δούλου μορφήν. Ο άκτιστος εκτίστη. Ο άναρχος παίρνει αρχή μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σπουδαία λοιπόν τα λόγια αυτά της προφητείας, διότι μας αποδεικνύουν ότι ο Μεσσίας θα είναι Υιός του Θεού και άνθρωπος συγχρόνως. Και πιο κάτω μας λέει για το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Κυρίου δηλαδή, είναι επάνω σε εμένα το Μεσσία, το Χριστό, λέει η προφητεία. Εδώ, όπως καλά φαίνεται, προφητεύεται η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος επάνω στην ακύρατο κεφαλή του Δεσπότου Χριστού κατά τη βάφτισή του στον Ιορδάνη από τον πρόδρομο και βαπτιστή Ιωάννη. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής, ο μέγιστος των προφητών και γεννημένων εκ γυναικός, εγνώριζε ότι μετά από αυτόν έρχεται ο Μεσσίας, διότι τον ερώτησαν, είπε ότι εγώ φωνάζω και κάνω το δρόμο και ετοιμάζω το δρόμο για το αληθινό Μεσσία. Δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας. Και πιο συγκεκριμένα, ποιο πρόσωπο ήταν ο Μεσσίας, το κατάλαβε ο Ιωάννης λίγο πρώτης βαπτίσεως, διότι ναι μεν ήξερε ότι έρχεται ο Μεσσίας, αλλά δεν ήξερε μέχρι στιγμής ποιος έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού, και την ώρα της βαπτίσεως και μετά τη βάπτιση ήταν πλέον σίγουρος 100%, 1000% ότι αυτός είναι, διότι λέει «Εγώ δεν τον γνώριζα, ουκ είδην αυτόν, αλλά ο πέμψας με βαπτίζει εν είδατι, εκείνος μη είπεν, εφών αν είδη στο πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, εκείνος εστί ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίω». Δηλαδή τι λέει, δεν τον γνώριζα εγώ τον Χριστό, δεν ήξερα ποιο πρόσωπο είναι, ήξερα ότι έρχεται μετά από μένα και θα τον εδώ, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν ο συγγενής μου αυτός, ο Ιησούς, ο Υιός του Τέκτονος, ο Ναζωραίος, αλλά εκείνος ο οποίος με έχει στείλει, ο Θεός, να βαφτίζω μέσα στο νερό τους ανθρώπους και να λένε τα αμαρτήματά τους, αυτός μου είπε σε όποιον δεις να κατεβαίνει το πνεύμα και να μένει συνεχώς επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει όχι με απλό νερό αλλά με πνεύμα Άγιο, με το πυρ της θεότητος, το οποίο καίει και αφανίζει τα αμαρτήματα. Επομένως, του τον έδειξε ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος όταν είδε το Πνεύμα να κάθεται πάνω στην κεφαλή του Χριστού, διότι λέει εγώ είδα και μαρτύρησα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, διότι τον είδα με τα μάτια μου και δεν μπορούσα παρά να δώσω τη μαρτυρία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο ταπεινός, ο Ιησούς, ο ξυλουργός από τη Ναζαρέτ, αυτός είναι ο Μεσσίας και ο Υιός του Θεού. Βλέπετε πόσο μεγάλα πράγματα κρύβουν οι προφητείες και πόσο αποστομωτικά για εκείνους οι οποίοι δεν ερμηνεύουν σωστά τις προφητείες. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και ανεπάφθη, λέει, και έμεινε μονίμως στο Χριστό. Thank you.
Αλλά τώρα γεννάται η έννοια τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και ξέρουμε ότι υπήρξαν πνευματομάχοι μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας που δεν δέχονται τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, όπως δεν δέχονται και οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά και άλλοι αιρετικοί. Όταν όμως ο Παύλος πήγε στην Έφεσο κάποτε και τους ρώτησε «Λάβατε Πνεύμα Άγιο, τα βαφτιστήκατε», ας θυμηθούμε πως εκείνοι το απάντησαν «Ούτε καν ξέρουμε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο». Τότε ο Παύλος είπε «Σε ποιον βαπτιστήκατε, τι βάπτισμα πήρατε?» Και εκείνοι είπανε «Βαπτιστήκαμε στο βάπτισμα του Ιωάννου». Αλλά ο Ιωάννης τι είπε? «Εγώ βαπτίζω στο νερό. Αλλά εκείνος που έρχεται μετά από μένα βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα». Αυτός είναι που βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα. Και οι μαθητές του Χριστού, όταν βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού Χριστού, έλαβαν Πνεύμα Άγιο. Αλλά και αυτοί δεν ήξεραν στην αρχή ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Ήτανε συγκεχημένες οι έννοιες Πνεύμα Θεού και Πνεύμα Άγιο στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Και παρόλο που ο Κύριος είπε «Βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», φέροντας έτσι μια ισότητα σε αυτά τρία πρόσωπα, γιατί δεν μπορούμε να αναμίξουμε ετερόκλητα στοιχεία, δεν μπορούμε να βαφτιστούμε σε άνθρωπο, σε Θεό, σε άγγελο, αλλά στην Αγία Τριάδα, διότι εκεί αποδεικνύεται ότι μόνο η Αγία Τριάδα είναι η Θεότης. Και ασφαλώς οι προφήτες γνώριζαν τι είναι το Άγιο Πνεύμα, όπως και οι συνειδητοί χριστιανοί γνωρίζουμε με τη δύναμη του Θεού τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί σήμερα που μιλάμε, οι οποίοι μπορεί να ξέρουν επιστήμες, να ξέρουν τέχνες, να ξέρουν τα πάντα σχεδόν για την κίνηση της πολιτικής κλπ. Και να ασχολούνται και με πνευματικές άλλες, να είναι ποιητές όπως είναι λογοτέχνες κλπ. Να έχουν ένα επίπεδο γνώσεων υψηλό, αλλά να μην γνωρίζουν τι είναι το Πνεύμα του Άγιου και να μην το πιστεύουν. Και γεννάται τώρα η απορία. Είναι δυνατόν να σωθεί ένας χριστιανός ο οποίος δεν γνωρίζει τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Αν δεν ξέρει τι είναι το Άγιο Πνεύμα, μας δείχνει ότι αυτός δεν έχει επικοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Και για αυτό το λόγο είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν περί του Αγίου Πνεύματος είναι πνευματικοί άνθρωποι, παραδείγματος χάρη. Βαπτίζονται πνευματικοί άνθρωποι ερήμην των νόμων του Θεού και του Ευαγγελίου και δεν γνωρίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι όπως είναι ο Πατέρας και όπως είναι ο Υιός, είναι ο ένας της Τριάδος, είναι δηλαδή πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα. Αν πείτε σε έναν ψευδομάρτυρο του Ιαχωβά ότι το Πνεύμα του Άγιο είναι πρόσωπο διότι έχει τις ιδιότητες του προσώπου, διότι χειροτονεί επισκόπους, διότι είναι όλη η Θεία Ουσία και η Θεότης όπως είναι ο Πατήρ και ο Υιός, αντιδρούν πάρα πολύ. Δεν θέλουν τον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, να είναι πρόσωπο όπως ο Πατέρας και ο Υιός. Λένε ότι είναι μια ασυνείδητη κατά κάποιο τρόπο δύναμης η οποία ρυθμίζει τα του Θεού, διότι είναι μια ιδιότης, λέει, του Θεού, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Και όταν τους λες πού βλέπεις τέτοια πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή, πού λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ιδιότης του Θεού, δεν μπορούν βέβαια να απαντήσουν, διότι αυτοί είναι, όπως είπαμε, οι υπερσυκοφάντες της Ορθοδοξίας και έχουν επιστρατεύσει όλη την αιρετική σαβούρα για να χτυπήσουν την Ορθοδοξία και βέβαια τους Ορθοδόξους οι οποίοι δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και τι είναι αυτή η Ορθοδοξία. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι
Όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, το ονομάζει το Άγιο Πνεύμα εκεί, σε αυτήν την περίπτωση, πνεύμα του Χριστού, και αλλού ονομάζεται στη γραφή πνεύμα του Πατρός, να το προσέξουμε αυτό. Όποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, το πνεύμα δηλαδή του Χριστού, αυτός δεν είναι χριστιανός. Και σε άλλο σημείο της γραφής αναφέρεται ότι εσείς είστε παιδιά ή του Θεού, κατά χάρη βέβαια ή του Θεού, γι' αυτό και Θεός ο Πατέρας απέστειλε το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών και κράζει εκεί Αββά ο Πατήρ. Διότι λοιπόν εμείς οι βαπτισμένοι χριστιανοί έχουμε την υιοθεσία του Θεού με την έλευση του Υιού του, Υιού του και Θεού μας στον κόσμο, επειδή λοιπόν είμαστε εμείς παιδιά του Θεού, ο Θεός Πατέρας έστειλε το πνεύμα του Υιού του, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το πνεύμα του Υιού του. Και το έστειλε, λέει, μέσα στις καρδιές μας για να μας διεγείρει τις καρδιές προς τον Θεό, για να έχουμε τον εσωτερικό αυτό παλμό του ψαλμού, της εσωτερικής, της καρδιάς, της εσωτερικότητας, της πνευματικότητας, που να λέμε Αββά ο Πατήρ. Και σε άλλο σημείο λέει ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα και στέλλεται διά του Υιού. Μην ξεχνάμε ότι ακριβώς για το αν εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού έχει γίνει το φιλιόκβε με τη διαφορά με τους παπικούς, με την ρωμαιοκαθολική δογματολογία. Ο Χριστός έχει το Άγιο Πνεύμα, όπως μας είπε ο Ιωάννης, συνεχώς και αδιαλείπτως. Ήρθε στη βάπτιση, όπως είδαμε, εν είδη περιστεράς, και μας λέει ότι έλαβε το Πνεύμα, αλλά υπάρχει και η εξής ερώτηση: πώς έλαβε αυτό το οποίο έχει πάντοτε, διότι ως Υιός του Θεού στον ουρανό έχει το Άγιο Πνεύμα δικαιωματικά ως Θεός και είναι δικό του το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το έλαβε στην βάπτιση, όχι ως Θεός βέβαια, διότι πάντοτε το είχε, αλλά ως άνθρωπος έλαβε στη βάπτιση το Πνεύμα το Άγιο. Έλαβε δηλαδή ο άνθρωπος Ιησούς, ότι είχε ο Υιός του Θεού, ο οποίος ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μας το διευκρινίζει εκεί και λέει ότι δεν το έλαβε όπως το παίρνουν οι προφήτες, με τη χάρη και στιγμιαία και για λίγο και όποτε χρειάζεται και όποτε είναι καθαρή και όποτε προσεύχονται και όποτε έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις να δεχθούν μέσα στην καρδιά τους και την ψυχή τους το Πνεύμα το Άγιο. Ο Χριστός το έλαβε το Άγιο Πνεύμα κατ' ουσίαν, ως πρόσωπο. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος το Άγιο Πνεύμα, ας μην το ξεχνάμε, και είναι ολόκληρη η χάρη, γι' αυτό και λέγεται ο Παράκλητος, με κεφαλαίο το ο και το π. Και Παράκλητος με κεφαλαίο σημαίνει πρόσωπο. Πόλεις και ονόματα είναι πρόσωπα. Το κεφαλαίο σε άνθρωπο ιδιώτης είναι ουσιαστικό. Παράκλητος λοιπόν με κεφαλαίο σημαίνει το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο, είναι ουσία Πατρός και Υιού, είναι ο Παράκλητος, είναι το Πνεύμα της αληθείας. Κατά τη βάπτιση λοιπόν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μένει μονίμως, επειδή πλέον ο Χριστός είναι άνθρωπος. Και για ποιο λόγο, για να μπορέσει να καταστήσει τον Χριστό ως άνθρωπο ικανό να φέρει εις πέρας την μεσιακή του αποστολή. Είναι φανερό πλέον ότι έπρεπε και ως άνθρωπος να λάβει το Άγιο Πνεύμα ο Χριστός για να
φέρει σε πέρας το έργο το οποίο του είχε δώσει το σχέδιο, να εφαρμόσει το σχέδιο του Πατέρα. Χωρίς Πνεύμα Άγιον, τίποτε πνευματικό και μεγάλο δεν μπορεί να κατορθώσει ουδής άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, και σαν άνθρωπος ο Χριστός έπρεπε να έχει το Πνεύμα το Άγιο. Και το είχε και ως άνθρωπος, όχι όπως οι προφήτες, αλλά με τελειότητα όπως το έχει ο Θεός. Το Πνεύμα του Θεού είναι επάνω μου, μας λέγει ο Χριστός στην προφητεία, διότι ο Κύριος, ο Θεός, Κύριος πάντα σημαίνει Θεός, να το έχουμε υπόψη μας, με έχρισε. Και έχουμε, όπως ξέρετε, το χρίσμα. Και Χριστός σημαίνει και χρισμένος, αυτός που πήρε το χρίσμα. Με μικρό το χ μπορούμε να πούμε ότι και ο άνθρωπος χρήεται, ένας που λαμβαίνει μια αποστολή. Παλιά χρήαν υπότες, όπως ξέρουμε, κλπ. Κλπ. Αλλά με κεφαλαίο το χρίσμα και με κεφαλαίο Χριστός σημαίνει πρόσωπο και το υπερπάν πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί κανένα άλλο πρόσωπο να έχει κεφαλαίο το χ του Χριστού. Έχρισε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο τον Χριστό, τον χειροτώνησε, θα λέγαμε έτσι με μία άλλη έννοια εκφράσεως, και του έδωσε αποστολή, το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο, γιατί έτσι περιγράφεται και η αποστολή του Χριστού. Η περιγραφή αυτή στις προφητείες έχει μία όμορφη έτσι, έκφραση. Ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέσμε, κηρύξε εχμαλώτης άφεση και τυφλής ανάβλεψη. Με έστειλε ο Θεός και με έχρισε για να φέρω χαρά και Ευαγγέλια, καλές αγγελίες, χαράς Ευαγγέλια στους φτωχούς, για να θεραπεύσω εδώ στη γη αυτός που είναι απογοητευμένοι, συντετριμμένοι και πληγωμένοι άνθρωποι στην καρδιά, που έχουν ψυχικά δηλαδή προβλήματα και τραύματα από την αμαρτία βέβαια, και να ελευθερώσω τους εχμαλώτους, θα δούμε από πού εχμαλωτίζεται ο άνθρωπος, και θα δώσω το φως στους τυφλούς. Πώς θέλετε, και συμβολικά το πνευματικό φως, αλλά και τα μάτια στους τυφλούς θα έδωσε ο Κύριος όταν κατέβηκε εδώ στη γη. Και να θυμηθούμε τότε στη συναγωγή, όταν του δώσανε να διαβάσει μια προφητεία στη συναγωγή ο Χριστός, διάβασε ακριβώς αυτή την προφητεία και είπε ο Χριστός, αυτή η προφητεία τώρα στα αυτιά σας έχει εκπληρωθεί. Έχει τελειώσει αυτή η προφητεία. Σαν να τους έλεγε δηλαδή ότι εγώ είμαι αυτός που μιλάω. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο Χριστός, γιατί όταν ήρθα εγώ θεράπευσα και παρηγόρησα και άνοιξα μάτια και έκανα να περπατάνε οι χολοί, οι κουτσοί, και ήρθα για να σώσω το απολωλός, το χαμένο αμαρτωλό πρόβατο, τον άνθρωπο. Και ήρθα να πω καλά νέα ευαγγελισμό στους φτωχούς, στους πικραμένους, στους συντριμμένους στην καρδιά ανθρώπους, για να φέρω ακριβώς τη χαρά που έλειπε από τον άνθρωπο της πτώσεως και να ολοκληρώσω έτσι τη χαρά του ανθρώπου, του πιστού. Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός
του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Επί της Θείας φυλακής ο Θεϊγόνος Αββακούν ψήνα με θυμόν και δικνύτων θα εσφόρον άγγελον διαπλησίον λέγοντα σήμερα σωτηρία το κόσμο ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε όταν κάποιος και μας έδινε, σε ένα φτωχό άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε λεφτά, ένα μεγάλο αμύθιτο ποσό, θα λέγαμε ότι ο κοσμικός άνθρωπος αυτό θεωρούσε μια μεγάλη χαρά, διότι θα το θεωρούσε και σωτηρία, λέει, σώθηκα, λέει, μέσωσες με τα λεφτά που έδωσες, λένε μερικοί. Αλλά δεν έχουν συνειδητοποιήσει πολλοί των ανθρώπων ότι δεν είναι... Δεν μας χρειάζεται για να σωθούμε το χρήμα, διότι σε υλικά αγαθά υπάρχουμε και βρισκόμαστε και έχουμε υλικά αγαθά, ή τουλάχιστον οι πολλοί των ανθρώπων. Αλλά εδώ είναι τόσο μικρή η ζωή που αυτά τα αγαθά δεν διαρκούν περισσότερο από κάποια χρόνια. Αλλά τα πραγματικά Ευαγγέλια, η πραγματική χαρά που μπορεί κανείς να ευαγγελίσει τον άνθρωπο, τον φτωχό, τον άνθρωπο τον πεσμένο, τον άνθρωπο τον ταλέπορο σημερινό άνθρωπο, αλλά και όλο τον άνθρωπο της εποχής του Χριστού, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο πλούτος, αυτή είναι η σωτηρία η πραγματική, όχι η σωτηρία δια των χρημάτων και των αγαθών. Δώσει μην σήμερον. Για σήμερα, αν έχουμε, είμαστε καλά. Αύριο πάλι θα φροντίσουμε. Αλλά ένας φτωχός δεν μπορεί να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Φτωχός, επομένως, με την έννοια της γραφής, του γραφικού όρου φτωχός, είναι αυτός ο οποίος, πιστεύοντας στον Χριστό, γίνεται πλούσιος. Διότι εμπλουτίζεται σε πίστη που λείπει από τον κόσμο, γι' αυτό και ο κόσμος είναι φτωχός δίχως την πίστη, διότι τα όλα τα πλούτη και όλο το χρυσάφι του κόσμου να έχεις, είσαι πάλι δυστυχής αν δεν έχεις πίστη και αν δεν έχεις τη χαρά της Αναστάσεως και την ελπίδα της Αναστάσεως. Είσαι φτωχός, αγαπητέ πλούσιε, ο οποίος δεν έχεις πίστη και δεν έχεις τη χαρά του Αγίου Πνεύματος και δεν έχεις μέσα σου, στην ψυχή σου, δεν την ομορφαίνει ο Χριστός. Είσαι φτωχός, είσαι πανφτωχός, ενώ εσύ ο οποίος έχεις την πίστη και τη χαρά του Χριστού, εσύ είσαι ο πλούσιος, εσύ είσαι ο μεγιστάνας αυτής της γης, διότι έχει δοθεί σε σένα η χάρις να κληρονομήσεις, να γίνεις γιος του Θεού, να γίνεις τέκνο κατά χάριν του Θεού και να κληρονομήσεις την βασιλεία, την υπέροχη βασιλεία του Πατρός, η οποία είναι το υπέρτατο αγαθό το οποίο μπορεί να έχει ο άνθρωπος πάνω στη γη, αυτή η ελπίδα και η πίστη της κληρονομίας της Βασιλείας των Ουρανών. Διότι και ο Θεός λέει, ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό και άρπαξε χαρίσματα και τα σκόρπισε στους ανθρώπους. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι
πραγματικά είχε την αληθινή αυτή πίστη ότι ο Χριστός είναι ο πλούτος του κόσμου, ο Χριστός είναι που δίνει τα υπέρτατα χαρίσματα στους ανθρώπους και όχι άλλο τίποτα, όχι άλλο τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να μας χαρίσει αυτό που μας χαρίζει η πίστη στο Χριστό, η αγάπη, η προσήλωση στο Χριστό, διότι αυτό είναι η χαρά της ψυχής, η συνεχής και διαρκής χαρά. Βλέπετε τους Αγίους ότι δεν είχαν τίποτα και όμως είχαν τα πάντα. Βλέπουμε φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεχώς χαρούμενοι με αυτή την πίστη στο Χριστό. Αυτοί είναι ευλογημένοι από το Θεό άνθρωποι, διότι έχουν το ύψιστο δώρο, έχουν το πνευματικό δώρο της, παίρνουν δηλαδή το πνευματικό πλούτο της θεότητος, ο οποίος μένει για πάντα στην ψυχή. Φεύγοντας με αυτό το πλούτο, με αυτή την ελπίδα και την πίστη από αυτόν τον κόσμο, πραγματικά αισθανόμαστε σε σωσμένοι, διότι αυτός ο πλούτος ο πνευματικός δεν δίδεται σε άνθρωπο που δεν έχει πίστη, δεν έχει αγάπη, δεν έχει υπομονή στα αυτού του κόσμου της δοκιμασίας. Τι να το κάνουμε να είμαστε πλούσιοι εξωτερικά, όπως είναι η πετρελοπαραγωγή, οι κάτοχοι των διαμαντιών, πώς τους λένε αυτούς, οι σύγχρονοι μεγιστάνες, 7 διγατρικές, 7 θυγατέρες, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά τι σημαίνει αυτό μπροστά στην αιώνια βασιλεία που μας χαρίζει ο Θεός, στην απέραντη βασιλεία, στην αιώνια βασιλεία, στην τέλεια βασιλεία, στο ό,τι τελειότερο μπορεί να υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα τελειότερο από αυτό. Διότι υπάρχουν και άνθρωποι που πλούτησαν και έχασαν την ψυχή τους ή στεναχωρήθηκαν ή αυτοκτόνησαν ή πήγαν στα καζίνα, όπως θα ξέρετε, μην τα επαναλαμβάνουμε, ότι δεν είναι ο πλούτος αυτός ο οποίος κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο. Και έχουμε αυτοκτονίες πολλών πλουσίων. Έχουμε παιδιά πλουσίων που πάνε στα ναρκωτικά. Πολλά από αυτά. Διότι μέσα η ψυχή είναι λαβωμένη από την αμαρτία και αλύτρωτη ουσιαστικά. Γι' αυτό λοιπόν λέει η προφητεία του Ισαΐα ότι τον Μεσσία τον έστειλε ο Θεός για να θεραπεύσει αυτούς που είναι συντριμμένοι στην καρδιά. Τι θα πει όμως συντριβή καρδιάς? Θα πει αυτοί που είναι πληγωμένοι στην καρδιά από έναν οποιοδήποτε λόγο. Αυτοί που έχουν τραυματισμένο τον εσωτερικό του ψυχικό κόσμο. Και βλέπουμε σήμερα ότι όλη η ανθρωπότητα είναι τραυματισμένη πραγματικά ψυχικά. Και θα έλεγε κανείς ότι η αμαρτία είναι το βέλος εκείνο το οποίο πάει και καρφώνεται στην ψυχή και τη ματώνει, την τραυματίζει, την κάνει να αισθάνεται ότι έχει μέσα της ένα μεγάλο τραύμα ψυχικό. Αυτό είναι η αμαρτία λοιπόν, είναι που δημιουργεί και τις ενοχές των ανθρώπων και δεν μπορούμε να κοιτάξουμε κατά πρόσωπο ούτε Θεό ούτε άνθρωπο όταν έχουμε μέσα μας ενοχή. Μας αποβάλλει από την κοινωνία και από την εκκλησία η ενοχή αυτή και παρουσιάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποστραφεί πλέον τον κόσμο, έχει πονέσει, έχει αισθανθεί μέσα του μειονεξία, αυτό που λέμε ψυχολογικά προβλήματα, αυτά που λένε οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι ψυχολογικά προβλήματα, είναι η αμαρτία στον άνθρωπο. Όπως λέγαμε, είναι η συρροή αμαρτιών μέσα στο υποσυνείδητο του ανθρώπου, οι οποίες βρίσκονται μέσα ή μάλλον είναι ένα παγόβουνο η συνείδηση που απ' έξω μεν είναι το μικρό κομμάτι και μέσα είναι το τραύμα. Και πώς θεραπεύεται αυτό? Είναι απλό. Είναι απλό. Εάν αισθανθεί η ψυχή ότι συμφιλιώθηκε με τον Θεό, ότι έφυγαν οι αμαρτίες από μέσα της, ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες, τότε καταλαβαίνουμε, αγαπητοί φίλοι, πόσο ανάσα παίρνει μέσα η ψυχή, πώς αισθάνεται πλέον απέναντι στο Θεό, πώς αποκτά αυτή την παρησία να σταθεί στα πόδια της και να κοιτάξει τους ανθρώπους, διότι είπαμε ότι ο ένοχος άνθρωπος, ένας που έχει κάνει ένα φόνο, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε μέσα στο δικαστήριο
ότι δεν φαίνεται ότι υδρώνει, ότι είναι αγριεμένος κλπ. Δεν έχει ήρεμη συνείδηση. Έτσι, και γιατί να έχουμε από την άλλη μεριά συναισθήματα μειονεξίας, όταν μας βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Δεν είπε, πόσες φορές είπε στους ανθρώπους, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Είπε στη γυναίκα εκεί την πόρνη. Είπε στο ληστή, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Είπε στο Ζακχαίο, είπε σε πολλούς, ότι αφίοντες η αμαρτία. Αφίοντες η αμαρτία. Τι σημαίνει? Καθάριστες την ψυχή σου από την ενοχή και την αμαρτία. Αυτή η πίστη, αν πιστέψουμε πραγματικά ότι η ψυχή μας καθαρίζεται με το μυστήριο της εξομολογήσεως, τότε μέσα μας γίνεται ένα πανηγύρι, γελάμε και χορεύουμε εσωτερικά και έχουμε απαλλαγή σε μεγάλο βαθμό από τα μειονεκτήματα, από το τραύμα, από την μειονεξία που αισθανόμαστε, και στον ουρανό βέβαια δεν θα υπάρχει τίποτα από αυτά τα συναισθήματα της μειονεξίας που υπάρχουν εδώ στη γη, διότι πλέον εκεί τα ψυχικά τραύματα είναι διαπαντός θεραπευμένα. Η εποχή μας, είπε κάποιος, ότι είναι η εποχή των ψυχιάτρων. Στην Αμερική, ένας στους δύο Αμερικανούς έχει ψυχίατρο. Και αυτό το λέγανε, νομίζω, το 75-80. Τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται, αν όλοι οι Αμερικάνοι δεν έχουν πάει σε κάποιο ψυχίατρο να βοηθηθούν. Δεν είναι ντροπή να πάει κανείς για βοήθεια σε ένα πρόσωπο, σε ένα γιατρό, γιατί και ο Θεός έδωσε τους γιατρούς για να μπορούν να μαθαίνουν ορισμένα πράγματα για να συμβουλεύουν και να βοηθάνε τους ανθρώπους. Αλλά δεν έχει ο ψυχίατρος δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες, θα το έχει υπόψη σας αυτά. Μόνο ο πνευματικός, ο ιερέας, έχει τη δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες, και βέβαια όταν ο άνθρωπος έχει κάνει το πρώτο βήμα της μετανοίας, διότι δίχως μετάνοια δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες. Τι να πάμε έτσι τυπικά και να πω κανένα εκείνο, να σου πει συγχωρούνται οι αμαρτίες, δεν ωφελεί. Το θέμα είναι να έχουμε κλάψει για τις αμαρτίες, να έχουμε συναισθανθεί με τη συντριβή της καρδιάς και την ενοχή που μας δημιουργεί η αμαρτία, διότι είναι η καλή ενοχή, η οποία αυτή η ενοχή, αν δεν υπάρχει, αλίμονο, γιατί ποτέ δεν φτάνουμε στον πνευματικό, να εξηγηθούμε και να του πούμε, κοιτάξτε, πάτερ μου, εγώ έκανα εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και είμαι αμαρτωλός. Αν δεν το αποδεχτεί η ψυχή αυτό και δεν το ζητήσει από το Θεό σαν ένα είδος εξηλαιώσεως που ζητάει η ψυχή την εξηλαίωσή της από την αμαρτία. Και είναι γεγονός ότι η ταπείνωση μπροστά στον Χριστό, το να γονατίσεις μπροστά στον Χριστό και να βάλεις κάτω τον εγωισμό σου και να ζητήσεις τη χάρη του Χριστού, όταν έρθει η χάρη του Χριστού, τα ψυχολογικά προβλήματα, αν δεν διαλυθούν 100% λόγω του ότι είμαστε άνθρωποι και παραμένουμε στην αμαρτωλότητα, εντούτοις ένα μεγάλο ποσοστό τα ψυχολογικά προβλήματα των ανθρώπων απαλύνονται. Ο ψυχικός φόρτος και αυτή η ενοχή του ανθρώπου που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο απαλύνεται, εξουδετερώνεται και ο άνθρωπος ανασένει πραγματικά τον αέρα της ελευθερίας από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Και βέβαια, εάν δεν συνεχιστεί η αμαρτία, αυτή η ελευθερία συνεχίζεται. Όταν όμως ξαναπέσει ο άνθρωπος στην ελευθερία, τότε χειρότερα εχμαλωτίζεται από την προηγούμενη του εχμαλωσία και γίνεται περισσότερο αξιολύπητος εκείνος ο οποίος επαναλαμβάνει τις αμαρτίες τις οποίες εξομολογήθηκε. Βέβαια, αυτό μας αποτρέψει από το να εξομολογηθούμε, διότι πάλι λερώνεται το ρούχο και πάλι το πλένουμε. Η ψυχή είναι ένα πουκάμισο το οποίο χρειάζεται κάθε φορά πλύσιμο. Είμαστε προηγουμένως π.Χ. είμαστε μέσα στο δίχτυ της αμαρτίας, μέσα στη σαγήνη της αμαρτίας. Είμαστε εχμαλωτισμένοι από το διάβολο, ο οποίος είναι εισηγητής της αμαρτίας στον άνθρωπο, και όσους πιάνει εχμαλώτους ο διάβολος, τους αρπάζει στα δίχτυα του, στα νύχια του, και τους βασανίζει όπως βασανίζει το ποντίκι τη γάτα. Δεν τους αφήνει μια άσπρη μέρα
δεν τους αφήνει να αισθανθούν αυτή την χαρά που αισθάνεται ο άνθρωπος, που αισθάνεται συμφιλειωμένος με το Θεό. Όντως θα είχαμε πάρα πολλά ακόμα να προσθέσουμε στο θέμα αυτό της αμαρτίας και το πώς ζωγρεύει, πώς αρπάζει η αμαρτία την ψυχή και την στεναχωρεί και πώς μετά από αυτή τη στεναχώρια της ψυχής έρχεται σαν απότοκος αυτής της αμαρτωλής καταστάσεως όλα αυτά τα φαινόμενα της ενοχής που έχει ο άνθρωπος, της αγκοινωνικότητας που παρουσιάζουν ορισμένοι, της συστολής που έχει ο άνθρωπος και του φόβου έτσι που γεννιέται μέσα στην ψυχή του από την αποκάλυψη που θα γίνει για την αμαρτία του, είναι ένας φοβισμένος άνθρωπος ο οποίος ανά πάσα στιγμή φοβάται μήπως ανακαλυφθεί αυτό το πράγμα το οποίο έχει κάνει και ως εκ τούτου έχει μια ψυχολογία πάρα πολύ κακή και αυτές οι ενοχές, εάν δεν είναι εν μέτρο μέσα μας, δεν είναι ενοχές ωφέλιμες, οι οποίες θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία του Θεού, διότι η εξάλληψη παντελώς της ενοχής εμπερικλεί έναν φόβο. Εν μέτρο ενοχή θα λέγαμε. Γιατί? Εάν δεν υπάρχει αυτός ο φόβος της πτώσεως μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος γίνεται αδιάντροπος ως προς την αμαρτία. Και αυτό είναι φοβερό, διότι ο άνθρωπος φαίνεται ότι κάνει την αμαρτία δίχως να συναισθάνεται το μεσότυχο που του δημιουργεί αμαρτία από το Θεό και από την προσωπική του ευτυχία. Διότι αν ο Θεός πραγματικά και είναι έτσι, είναι η ευτυχία μας, αν ο Χριστός είναι το άπαν στη ζωή μας και εκεί στηρίζουμε τα πάντα, δεν θα θέλαμε ποτέ να τον λυπήσουμε. Άρα, το άγχος μας είναι να μην αμαρτήσουμε και λυπήσουμε τον Χριστό και απομακρυνθούμε από τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το άγχος και αυτός ο φόβος είναι υγιής. Όπως υγιής είναι ο φόβος, τον οποίο έχουμε όταν βγαίνουμε στον δρόμο και κάνουμε το σταυρό μας έξω από το σπίτι μας. Μην τυχόν μας συμβεί κάποιο τροχαίο απρόπτο, μην τυχόν ζαλισμένοι από κάποιο πρόβλημά μας, περάσουμε έναν δρόμο δίχως να δούμε τα φανάρια. Μήπως κάποια μηχανή, κάποιος νέος, θα εκείνη την ώρα τρέχοντας κι αυτός στον δρόμο, έχοντας κι αυτός τα δικά του προβλήματα βέβαια, γιατί όταν ξέρουμε, όταν βλέπουμε τα παιδιά και τρέχουν με εκείνες τις μηχανές και τις μαρσάρουν και κάνουν κοφατικούς θορύβους, να ξέρετε τα παιδιά αυτά έχουν κάποια αδυστυχία, κρύβουν κάτι μέσα τους, το οποίο είναι δύσκολο, μια δυσκολία, είναι δυσκολεσμένη η ψυχή του νέου που βλέπετε ότι εκτονώνεται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όταν εμείς κάνουμε σταυρό λοιπόν και λέμε να μην μου τύχει ή σταυρώνουμε τα παιδιά στον δρόμο που θα πάνε να μην τους τύχει κάποιο ατύχημα, αυτός είναι ένας υγιής φόβος που εκφράζεται ως εξής. Σκέφτομαι συνεχώς το κακό για να μην μου συμβεί. Σκέφτομαι συνεχώς το κακό για να μην το πάθω. Αυτός βέβαια μέσα στα όρια της φυσιολογικής ζωής, αν μην είναι παράλογος ο φόβος, μην νομίζουμε ότι θα πέσει ένα αεροπλάνο στο κεφάλι μας την ώρα που περπατάμε στον δρόμο, αυτός είναι ένας παράλογος φόβος. Δεν πέφτουν τα αεροπλάνα κάθε μέρα στο κεφάλι των ανθρώπων, αλλά να έχουμε τη σωστή έτσι μπροστά στα μάτια μας το σωστό τρόπο του τι μπορεί να μας συμβεί βγαίνοντας από το σπίτι. Όπως λοιπόν αυτός ο φόβος είναι υγιής κατά κάποιο τρόπο, ο φόβος του να μην πάθουμε ένα ατύχημα, να προσέξουμε, έτσι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είναι και υγιής ο φόβος να μην αμαρτήσουμε, να μην στεναχωρήσουμε τον Θεό, να μην γίνουμε απόβλητοι, να μην γίνουμε κατηραμένοι, να μην ξεφύγουμε από τη σωτηρία μας, να μην ξεφύγουμε από το στόχο που έχουμε θέσει στη ζωή μας και είναι η Βασιλεία του Θεού, διότι αυτός είναι ο μοναδικός, ο υπέρτατος στόχος, η σωτηρία του ανθρώπου, της ανθρώπινης ψυχής. Το πρώτο πρόβλημα, νούμερο ένα πρόβλημα της ανθρωπότητος, να ξέρουμε ότι είναι αυτό το πρόβλημα της σωτηρίας. Για κάθε άνθρωπο, όχι μόνο για τους χριστιανούς, για κάθε άνθρωπο γεννημένο πάνω στη γη, η πιο υγιής σκέψη
ο πιο υγιής άνθρωπος είναι αυτός που λέει τι θα γίνει μετά από αυτή τη ζωή, πού θα βρεθώ, θα με κρίνει ο Θεός. Και βέβαια ο υγιής άνθρωπος λέει υπάρχει ο Θεός γιατί βλέπω τα έργα του μέσα στον κόσμο. Υπάρχει ο Θεός γιατί βλέπω τα άνθη του αγρού την άνοιξη. Υπάρχει Θεός γιατί βλέπω το χαμόγελο του παιδιού. Βλέπω την ομορφιά αυτή που γεννιέται τη ζωή. Και υπάρχει Θεός. Η καρδιά και η ψυχή του ανθρώπου το καταλαβαίνει. Ο υγιής άνθρωπος αμέσως το καταλαβαίνει αυτό. Είναι βιβλίο ανοιγμένο. Και ο ουρανός μαρτυρεί το μεγαλείο του Θεού. Το μεγαλείο του Θεού. Και οι αστροναύτες όταν πήγανε πάνω είπανε «Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου». Σήμερα με την τηλεόραση που βλέπουμε το σύμπαν, βλέπουμε τόσα πράγματα με τις εικόνες αυτές τις θαυμαστές. Βλέπουμε τα τηλεσκόπια. Έτσι, δίχως να πηγαίνουμε στα αστεροσκοπία, έχουμε εικόνα του ουρανού. Μέσα στην τηλεόραση βλέπουμε εικόνες του ουρανού και εκεί ένα δέος γεννιέται στην ψυχή μας και λέμε «Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου». Θα συνεχίσουμε με προφητείες, αγαπητοί φίλοι, και στις επόμενες εκπομπές μας, διότι οι προφητείες είναι μια γροθιά στο στομάχι της αθείας. Είναι ένα μαχαίρι που κόβει κυριολεκτικά ό,τι σάπιο υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, ο οποίος λέει «Ποιος μου είπε εμένα ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει Χριστός». Οι προφητείες λοιπόν μαρτυρούν τόσο ανάγλυφα και τόσο φανερά τον Χριστό, που είναι αδύνατο, είναι τόσο φανερό το ντοκουμέντο αυτό, είναι σαν να έχεις μια φωτογραφία και να λες «Να, αυτός είναι ο πατέρας μου, αυτή είναι η μητέρα μου». Τόσο φανερή είναι η προφητεία λοιπόν, όταν για τον υγιώς σκεπτόμενο άνθρωπο, που ο Ισαΐας πολλά χρόνια πριν να γεννηθεί ο Χριστός, μας τον κάνει ορατό, όπως βλέπουμε, βλεπόμαστε εμείς, όπως βλέπει ένας άνθρωπος έναν άλλον κατά πρόσωπο. Με την πνευματική μας όραση μας οδηγεί ο Ισαΐας στο να βλέπουμε τον Χριστό μετά από 1000 χρόνια, διότι 1000 χρόνια πριν έγραψε ο Ισαΐας και βέβαια ο ίδιος ο Θεός του έδωσε αυτά που έγραψε, διότι άνθρωπος δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά. Πώς θα είναι ο Μεσσίας μετά από 1000 χρόνια είναι αδύνατο, 1000% αδύνατο σε άνθρωπο να γράψει αυτά που έγραψε ο Ισαΐας. Άλλωστε οι ίδιοι οι προφήτες, οι ίδιοι που είναι αρμόδιοι να πούνε πώς βλέπουν τα οράματα και ποιος τους μιλάει στα οράματα, το Πνεύμα του Θεού, ο λευκοφορεμένος άνδρας που έστειλε ο Θεός, άγγελος Κυρίου Κατόναρ, δηλαδή στον ύπνο μου κλπ. Όλες αυτές οι εκφράσεις των προφητών δεν αφήνουν περιθώρια να πούμε ότι οι προφήτες δεν ξέρουν τι τους γίνεται και οι προφήτες δεν είναι διδακτοί εκ του Αγίου Πνεύματος και εκ του Θεού. Η ώρα μας πέρασε, αγαπητοί φίλοι, και ίσως καταχρεστήκαμε και το χρόνο και εδώ θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί, και μέχρι τότε να είστε καλά με τη δύναμη της πίστεως στην ψυχή σας και το μάτι σας, το ψυχικό και το πνευματικό, καρφωμένο στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος εύχομαι να σας σκεπάζει με το δυνατό του χέρι και να σας οδηγεί στον δρόμο της σωτηρίας. Χαίρετε εν Κυρίω.